Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Χαίρετε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα και όλα τα σχετικά. Έτσι, και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Έτσι. Και καλά σχολική χρονιά σε λίγο. Ράβο. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Ο κύριος Κονέ επέστρεψε από το Λονδίνο. Κοίτα, δεν έχω τώρα και την κάρτα της πτήσης του. Αλλά νομίζω ότι είναι να γυρνάει, δεν έχει γυρίσει ακόμα. Γιατί είδα ένα μήνυμα πριν, τι κάνει λέει από χθες ο Κονέ στο Λονδίνο. Ναι, 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 εδώ άκουγα εγώ εμένα στέλνανε μου σαν αστές γιατί δεν είναι στη Λιβαδιά και είναι στο Λονδίνο. Γιατί βλέπει Τσέλσι, λες και ο Φοφανά νίκη στο Περού. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό. Είναι ανίκητο. Οπότε ναι. Κοίτα, καταρχήν πρέπει να την έκβαση αυτή είναι πλέον νομίζω ξεκαθαρισμένο από όλους και επιβεβαιωμένο από κάθε πλευρά και κίνηση ότι είναι ο βασικός υποψήφιος για, για τη γραμμή κρούσης ΣΑΕΚ. Περιμένουμε τελική έκβαση της υπόθεσης. Είναι μια διαπραγμάτευση πολύ δύσκολη. Θυμίζω τα δεδομένα τα οικονομικά είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, που αντιλαμβάνεστε δεν είναι απλό. Πάει για αγορά δηλαδή η ΑΕΚ? Κοίταξε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο για αγορά θα πάει το έργο. Ναι. Δηλαδή αν θα είναι τώρα για το επόμενο καλοκαίρι που θα βολεύει την ΑΕΚ ή αν θα είναι για αυτό που βολεύει την Τσέλσι, ναι, θα το δούμε. Okay. Θα το δούμε. Μπορεί και αν δεν δύναται για αυτό το καλοκαίρι η ΑΕΚ να πάει στην άλλη λύση που έχει, που δουλεύει παράλληλα και αυτή είναι πολύ σημαντικά καλή. Δεν είναι ότι επειδή δεν έχουμε πει το όνομα, ξέρεις ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει. Ναι. Και εμείς δεν γνωρίζουμε γιατί όντως δεν το ξέρω εγώ το όνομα προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ο κόσμος ότι κοροϊδεύουμε. Ούτε του ενός που ξέρετε είναι πιο προχωρημένοι, ούτε των άλλων δύο που είναι από πίσω. Αυτά είναι, αν θα προκύψω το πούμε, όπως το κάναμε και στην εκπομπή του Ρεπόρτερ, όταν γράφτηκε μέσα στο BBC ότι η ομάδα από την Ελλάδα ασχολείται με το Φοφανά, αλλά όπως αποκαλύψαμε στο πηγούρι σπορεφόμενο 4,6, αυτή ήταν η ΑΕΚ και μάλιστα στην διάρκεια της ημέρας είχε αποφανθεί και ο παίχτης θετικά. Και αυτό είναι το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ, έτσι, σε αυτή τη διαπραγμάτευση και η θετική στάση του ποδοσφαιριστή, έτσι. Για να συνεχίσει η καριέρα του στην Ένωση. Θα δούμε τώρα. Περιμένουμε και θα δούμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι από χθες, είτε σε θετικό είτε σε αρνητικό. Ναι. Επαναλαμβάνω τα θετικά νέα, γιατί και το μεσημέρι το είπα, αλλά ακούστηκε ότι πάνε καλά τα πράγματα για το Φοφανά. Τα θετικά έχουν να κάνουν ότι έχει τον παίχτη ΑΕΚ, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν αρκεί αυτό, βέβαια, το καταλαβαίνει αυτός. Νομίζω ότι είναι αυτό. Πρέπει μάλλον να το καταλαβαίνει. Ναι, θα έπρεπε. Ή θα έπρεπε, ας πούμε. Οπότε περιμένουμε και θα δούμε την τελική έκβαση. Σίγουρα θα ενισχυθεί στο φορ. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι τελικά αυτός. Ο βασικός εκλεκτός. Κοίτα, θα το πω, μην ακουστεί κάπως. Το θετικό στην περίπτωση της ΑΕΚ, έτσι όπως έχει εξελιχθεί έτσι σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι ότι εκείνη. Σαφέστατα, έχει χρόνο. Δεν έχει το deadline κατά κάποιο τρόπο της Τετάρτης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μακάρι να το είχε, θα σου πω εγώ. Αλλά... Όλοι μας. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά απόλυτο. Δεν το έχει. Όχι. Και μπορεί ξέρω, και να κλείσει η υπόθεση την Πέμπτη. Δεν την σωστό. Απασχολεί. Σωστό, όχι, ναι, έχει το χρόνο και εφόσον έχει μια βασική υποψηφιότητα η οποία είναι και πολύ σημαντικά σε καλή περίπτωση, έτσι, ναι. Γιατί άσχετα με το τι θα βγει ένας παίκτης όταν έρχεται στην Ελλάδα, ναι, μπορεί καλά, να πεις ναι. Ότι τα δεδομένα της υπόθεσης δεν ικανοποιούν. Είναι ένα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής σε μια εξαιρετική ηλικία, με παραστάσεις από το πιο απαιτητικό πρωτάθλημα του κόσμου. Οπότε προφανέστατα και αξίζει το κόπο, εννοείται να περιμένεις και για περισσότερες μέρες. Θα το δούμε βέβαια πώς εξελίξει. Ναι. Γιατί αν ξέρεις, βλέπεις μια διάλλαξη τάξη, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καλά, ναι, πρόβλημα. Ναι, εννοείται αυτό. Αυτό λέω εγώ. Αυτά με το φορ. Πάντως δεν έχει αλλάξει κάτι που να δείχνει αρνητική εξέλιξη ή θετική, ξαναλέω έτσι. Αλλά επειδή ακούω πράγματα και ότι και καλά, επειδή ξέρεις ότι ποτέ αργεί να γίνει κάτι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Παιδιά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ουσιαστικό ζήτημα που έχει να κάνει με διαπραγμάτευση των χρημάτων. Αυτό είναι το έργο. Η ομάδα είχε ξεκουράσει λίγο, αύριο προπόνηση κανονικότατα, με μείον 10 βέβαια σας πάτε, έτσι, στους διεθνείς. Αλλά έχει αρκετό κόσμο για να δουλέψει. Ναι. Εγώ το χαρακτήρισα στην αρχή διπλό ηρεμίας. Α, στη Λιβαδιά λες τώρα. Ναι. Σίγουρα. Πάρα πολύ μεγάλης ηρεμίας, πάρα πολύ μεγάλης ανακούφισης. Νομίζω ότι όποιος είδε το μάτς και είδε την άκρη του πρώτου μηχρόνου, την ΑΕΚ του Δευτέρου μετά το 0-1 και 0-2 θα πω. Ναι. Το κατάλαβε αυτό. Νομίζω είναι κλειδί το γκολ που μπαίνει στο χρονικό σημείο που μπαίνει. Σαφέστατα. Εάν δεν κατάφερνε να πάει με προβάδισμα η ΑΕΚ στα αποδυτήρια, δεν ξέρω. Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πώς θα εξελισσόταν το δεύτερο ημίχρονο. Ξέρεις, με το άγχος, με την πίεση, με τα όποια νεύρα.
Μπορεί να γίνουν και πάλι 0-2. Μπορεί ναι, να μην γίνουν. Σίγουρα. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πολύ σημείο κλειδί και φάνηκε, ξαναλέω, πώς βγήκε αυτή η πίεση, ρε παιδί μου, που υπήρχε στην ομάδα. Γιατί και στο πρώτο μήχρονο έκανε, εξαιρέσουμε τη φάση με τον Κίσατε Τέτ που βγαίνει γρήγορα ο 300 και κόβει τα πόδια. Η στιγμή απειλής είναι αυτή που έχει κάνει το έγκλημα ο 300 με την μπάλα στα πόδια σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο, να πάει σε πάσα στα πολύ κοντινά έχοντας τον Όσμον μπροστά του. Δεν έχει απειληθεί. Αλλά νιώθεις το αίσθημα κινδύνου, το λέω για το μεσημέρι αυτό. Ένιωθες μέσα στο γήπεδο ότι υπάρχει ένα αίσθημα κινδύνου στην ομάδα. Έφτανε, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι το Λουκοϊτά η μπάλα ή μέχρι τον Ελίασον πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα και χάρη στην ποιότητα του Λαμέλα βέβαια. Αλλά στην τελική πάσα προσπάθεια, είτε το ένα παραπάνω κράτημα της μπάλας, είτε το γύρισμα ψηλά στο δεύτερο δοκάρι ή χαμηλά σε αντίπαλο, δεν ήταν καλό. Και έβγαζε μια έτσι, ότι σαν να νιώθουν ότι υπάρχει το φάντασμα της γκέλας πάλι, κατάλαβες. Με τον γκολ του Κοϊτά και αυτό που έγινε στον μπάγκο μετά και στο δεύτερο μήχρονο ήταν μια πολύ διαφορετική λύθηκε ΑΕΚ, πάρα... η ΑΕΚ. Ναι. Λύθηκε τελώς, έφυγε αυτή η πίεση και έβγαλε μεσοπαιδευτικά όλες τις αρετές της. Έχει, το έχουμε ξαναπεί έτσι, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που το ακούνε τώρα. Η ΑΕΚ μεσοπαιδευτικά είναι του μπάνου. Ναι. Και σε επίπεδο ποιότητας και σε επίπεδο επιλογών. Δηλαδή έκλεισε το μάτς χωρίς κόφτη η ΑΕΚ χθες. Μπήκαν όλοι. Ο Φερνάντες, μπήκε ο Κατσίνοβιτς, ο Μάνταλος, ο Περέιρα. Και είχε εκτός αποστολής με τον Άμραμπατ. Δηλαδή μεσοπαιδευτικά το συζητάμε. Όταν το βρουν αυτοί θα είναι πολύ όμορφα πράγματα από την ΑΕΚ. Αλλά είχε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την ηρεμία από αυτό το διπλό. Και ο Ματίας για να δουλέψει στο διάστημα αυτό, πέντε πράγματα που θεωρεί ότι πρέπει να δουλευτούν. Κυρίως για μένα και την αναποτελεσματικότητα. Δηλαδή να γίνει αποτελεσματική η ΑΕΚ. Για το πλήρως, ας πούμε, και με την ΟΑ, αλλά κυρίως με τη Λαμία, ας πούμε, τώρα, γιατί η Ευρώπη δεν υπάρχει πλέον και θα πρέπει να το διαγράψουμε, να σβήσει αυτό τέλος το κομμάτι της συζήτησης. Αλλά σε ό,τι αφορά και, και τα εντός συνόρων, ας πούμε, μάτς, έχει κάνει τρία παιχνίδια στα οποία έχει δεχτεί μια μισή φάση, δύο, συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής. Σε αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο φάσεις από τα τρία μάτς έχει και ένα γκολ. Ναι. Δηλαδή, το μπροστά είναι μετά που της λείπει. Με τη Λαμία, αν, ας πούμε, είχε τελειώσει δύο από τις οχτώ φάσεις της, δύο, όχι παραπάνω, θα είχε κερδίσει 3-1. Μία, θα είχε πάρει απλά το τρίποντο. Εκεί νομίζω, επειδή και πέρυσι της τύχησε το αυτό σε μάτς της ΑΕΚ, πρέπει φέτος να το λύσει το πρόβλημα. Και σίγουρα θα το λύσει και προσθέτοντας και ένα φόρο, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το λέμε για το φόρο την ανάγκη, έτσι. Γιατί θέλει ανταγωνισμό λιγάκι αρσία και στην κακή του μέρα να βγει έξω. Δεν είναι κακό, ξέρεις. Καλά, ναι, βέβαια. Δεν είναι όλες οι μερσίδες για ένα φόρο. Θα μου πεις, έκανε όμως και την ασίστ το 0-2, βέβαια. Ακόμα και στη μέτρια μέρα ένας καλός παίχτης θα κάνει δύο πράγματα που δεν μπορεί να ξεκινήσει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ο Κοϊτά, για παράδειγμα, στο πρώτο ημίχρονο ήταν σούπερ. Οι Μητελής ήταν όλες οι τελικές του προσπάθειες. Μία χρειάστηκε για να το κάνει όμως. Μάλιστα. Αυτά. Αυτό που γράφτηκε περί δανεισμού του Ζήνη στο Λεβαδιακό. Νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει. Είχε μια προτεραιότητα στο εξωτερικό, Ζήνη, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Για να δει την απέξη. Δεν νομίζω να έχει βρει κάτι. Είναι και ο Λαμαράνα εκεί. Ναι. Δεν είναι με δανεισμό, βέβαια. Εξωτερικό. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά είχε ένα κοινό γνωστό εννοώ για να μπορέσει να ταχθεί πιο άνετα. Νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτό. Όπως έχει ολοκληρωθεί και νομίζω ότι θα ανακοινωθεί, ναι, του Μαχαίρα ο δανεισμός στην Φίτσε. Εκεί θα πάει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Είναι στο πλαίσιο και αυτό της αποσυμφόρησης που έχουμε πει. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχιστεί με άλλο παίχτη, είτε στους πρώτους υπολογίζονται. Αν και χθες αυτό που είπε ο coach είναι για δεύτερη φορά, ότι έχει μιλήσει σε όλους και όλοι ξέρουν το ρόλο τους. Δηλαδή δεν θα μπορεί κανείς να έχει κάποιο παράπονο ή να μην πει ότι δεν μου είπε έτσι ο Ματίας και άλλα λέει και άλλα κάνει. Δεν ήξερα. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι ο Πελάδο. Ωραία. Οπότε θα το δούμε αυτό, γιατί παραμένει να περιμένουμε και για τον Μπισάρ και τον Στάνκοβιτς. Ευτυχώς στην Άκη έχουν μείνει μόνο δύο βαρύδια, έτσι. Η αλήθεια είναι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά.